Παπά, με θυμήθηκες. Μπες μέσα, θέλω να σου πω. Μια πες, τι συνέβη. Σε πήγαγαν εξωγήινοι. Μωρό μου, ό,τι και να μου πεις έχεις δίκιο, δεν έχω κάτι άλλο να σου πω. Συγγνώμη. Πού ήσουν, θα μου πεις. Άνοιξε γη και σε κατάπιε. Έπρεπε να φύγω ξαφνικά για Αθήνα. Προέκυψε ένα σοβαρό πρόβλημα. Μάλιστα. Και το κινητό σου δεν ήταν κλειστό, Μιχάλη μου. Αγάπη μου, δεν ήταν κλειστό. Το ξέχασα στη φόρτιση. Με το που συνειδητοποίησα ότι το είχα ξεχάσει, είχα ήδη φτάσει στην Κόρινθο. Αλλά θα μπορούσα να πάρεις ένα τηλέφωνο όταν έφτασε Αθήνα πια. Εγώ περίμενα, ανησύχησα. Αγάπη μου, ό,τι και να μου πεις έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, το ξέρω. Αλλά με το που έφτασα στην Αθήνα, έπεσα με τα μούτρα στη δουλειά. Κεφάλι δεν μπορούσα να σηκώσω. Να με συγχωρέσεις. Γιατί μου το κάνεις αυτό. Πάμε στο ξενοδοχείο. Μωρό μου, δεν γίνεται. Σε λιγότερο από 2 ώρες έχω ένα συμβούλιο στην Αθήνα. Πρέπει να γυρίσω πάλι πίσω. Δηλαδή έκανες τόσα χιλιόμετρα μόνο για να με δεις. Και όχι μόνο. Θα μας και ακόμα δεν έχεις δει τίποτα. Και αύριο τα ίδια χιλιόμετρα θα κάνω. Το βράδυ θα περάσω από το σπίτι να σε πάρω να πάμε με φαγητό. Το σπίτι μου. Τι θα γνωρίσεις τους δικούς μου. Ο καιρός δεν ήταν. Σοβαρά.